Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε γρήγορα σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να δούμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Ο 68χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα στο χειμώνιο της Ορεστιάδος από 18χρονο για ασήμαντη αφορμή. Ακόμη, ο 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Άγκιστρος της Αμοθράκης. Ανέλαβαν καθήκοντα οι δύο νέοι αναπληρωτές διοικητές στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Δημοτήχου. Συζήτηση για την είδηση αλλά και για τα ανοιχτά ζητήματα των δύο ιδρυμάτων με τον διοικητή του νοσοκομείου της πρωτεύουσας του Εύρου, Δημήτρη Αδαμίδη. Παραμένουν τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Ξάνθης με τους εργαζόμενους να καταβάλουν υπερπροσπάθειες, όπως τονίζουν, για να κρατήσουν ζωντανό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με δυσάρεστη είδηση. Το είδατε άλλωστε στο πρώτο μας θέμα. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο χειμώνιο της Ορεστιάδας. 68χρονος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 18χρονο, ο οποίος τον χτύπησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα την πτώση και το θανάσιμο τραυματισμό του στο κεφάλι από την πρόσκρουση σε επιφάνεια. Το περιστατικό φέρεται μάλιστα να προκλήθηκε από ασήμαντη αφορμή, αφού σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 18χρονος πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον 68χρονο, επειδή προηγουμένως είχε μαλώσει παρέα νεαρών παιδιών που προέβαιναν σε μικροφθορές και δημιουργούσαν φασαρία. Μια πραγματικά απίστευτη, μια σοκαριστική είδηση. Σε μία ακόμη όμως δυστάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι, νεκρός βρέθηκε 80χρονος άνδρας στη θαλάσσια περιοχή της Αμοθράκης. Ο 80χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Άγκιστρος, χωρίς τη συστήση του και αμέσως διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας της Αμοθράκης. Εκεί διαπιστώθηκε, όπως καταλάβατε, δυστυχώς ο θάνατός του. Αλλάζοντας τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, παραμένουν τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Ξάνθης με τους εργαζόμενους να καταβάλουν υπερπροσπάθειες, όπως τονίζουν, για να κρατήσουν ζωντανό το νοσηλευτικό ίδρυμα. Το μείζον πρόβλημα που συνεχίζει να υφίσταται για τους ίδιους αλλά και για τους ασθενείς είναι αυτό της έλλειψης προσωπικού. Τραγική παρουσιάζεται η κατάσταση στο νοσοκομείο της Ξάνθης σύμφωνα με τους ίδιους τους εργαζομένους αλλά και την πρόσφατη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ που το τοποθετεί στην θέση νούμερο 48 μέσα στα χειρότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Τα προβλήματα υποστελέχωσης παραμένουν όπως και επίσης η ελλείψη σε ιατροφαρμακευτικά υλικά. Νομίζω ότι η τελευταία ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ τα λέει σχεδόν όλα. Από 7ο νοσοκομείο στην κατηγορία μας πριν κάποια χρόνια από την κορυφή. Έχουμε φτάσει στην 48η θέση. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει βέβαια σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, αυτή η πτώση. Δυστυχώς εμάς μας όχι απλά άγγιξε, μας χτύπησε πάρα πολύ. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα νοσοκομεία, με τα υλικά που δεν είναι καλά, με τις ελλείψεις, με το δανεισμό μεταξύ των νοσοκομείων, καλά και μεταξύ κλινικών δεν το συζητάω. Το προσωπικό, καθώς περνάνε τα χρόνια, δεν ανανεώνεται. Εν ώψη του νέου ασφαλιστικού, κάποιοι συνάδελφοι μας αποχώρησαν. Φυσικά, εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία πρόσληψη όσο αφορά το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Και τα πράγματα πώς να πάνε, από το κακό στο χειρότερο. Ερωτώμενη για τις προσλήψεις μέσω των προκηρύξεων που η κυβέρνηση έχει φέρει και πάλι στο φως, η κυρία Παπαδοπούλου απαντά. Ναι, αλήθεια. Ποιες παλιές τέτοιες προκηρύξεις έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ? Πώς τις έβγαλε δηλαδή? Αυτές ήταν προκηρύξεις που τρέχανε, σταμάτησαν για κάποιο λόγο, πάγωσαν αυτά. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω μικροπολιτική. Το θέμα είναι ότι έχουν εξαγγελθεί κάποιες προσλήψεις σε πανελλαδικό επίπεδο όσο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό και γενικά το προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί και στους γιατρούς έχουμε φοβερή έλλειψη. Έτσι, εκτός από αυτού, δεν έχουμε ειδικευόμενους, γιατί τα παιδιά μας τα στείλαμε στη Γερμανία. Τι να περιμένουμε δηλαδή? Ας περιμένουμε. Θα δούμε τι από αυτά θα υλοποιηθεί, από αυτά που έχουν εξαγγελθεί. Ναι, ευτυχώς έχει διοικητή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, ο οποίος συμβαίνει είναι και διευθυντής της χειρουργικής κλινικής, ενεργός χειρουργός, μάχημος χειρουργός, να απασχολείται και με όλα αυτά. Έχουμε δει βελτίωση το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τα προβλήματα του νοσοκομείου. Δεν θέλω να είμαι άδικη, δεν θέλω να είμαι βιαστική, θα δούμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα πολιτικά. Επικίνδυνο θεωρούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, ύστερα από τις εξαγγελίες του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αμφισβητούν επίσης την αξιοπιστία των πρόσφατων δημοσκοπήσεων και καλούν τους πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους στις επόμενες ανοιχτές προσυνεδριακές συσκέψεις.
Σε πλήθος υποσχέσεων, μειώσεων σε έμφυα, φορολογικό συντελεστή και πολλά άλλα, προέβη ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όσο και στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πάντως φαίνεται να αντιμετωπίζουν το ζήτημα διαφορετικά, χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως εξαιρετικά επικίνδυνο. Ακούγοντας την ομιλία λοιπόν του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώτα από εκεί ξεκινάμε, η πρώτη κουβέντα ήταν ότι εμείς δεν θα υποσχεθούμε τίποτα. Και συνεχίστηκε μια ομιλία μίας ώρας και που υποσχέθηκε τα πάντα. Από εκεί καταλαβαίνουμε τη μεγάλη τρικυμία που έχει εγκρανεί ο κ. Μητσοτάκης. Είναι γνωστό βέβαια αυτό, δεν είναι χθεσινός, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τον είδαμε και πώς λειτουργεί και μέσα στη Βουλή. Και νομίζω και οι ίδιοι οι συνεργάτες του και τουλάχιστον οι ομοειδεάτες του μέσα στη Βουλή, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, που έλεγαν ότι ο κ. Μητσοτάκης άντε το πολύ πολύ να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και όμως την έφερε, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βέβαια είναι δικό της πρόβλημα. Όμως κοιτάξτε, νομίζω ότι εάν δεν ήταν γραφικός, πλέον θεωρώ ότι είναι επικίνδυνος. Αλλιώς θα το χαρακτήριζα γραφικό. Νομίζω ότι όταν ο ίδιος λέει ότι θα κάνω περικοπές, θα μειώσω τον έμφυα, όταν ο ίδιος ήταν αυτό σε μια κυβέρνηση η οποία εφεύρε τον έμφυα. Αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις που θέλουν τη Νέα Δημοκρατία μπροστά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ο κ. Χατζηθεοδόρου χαρακτηρίζει αμφισβητήσιμες τις συγκεκριμένες έρευνες. Η ψαλίδα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες κάνει το πρώτο θέμα, κάνει ο φίλος τους, ο πανεπιστημιακός από το Μακεδονίας. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Εγώ σας λέω ότι έχουν και μια επιστημονική βάση, ίσως. Είναι κατανόητο αυτό. Βλέπω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 21%. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο το ρίχνουν στο 13%, στο 15%. Βλέπω και τις αναποφάσεις στο 45%. Τέτοιες δημοσκοπήσεις δεν ξέρω πόσο επιστημονικές είναι και προφανώς ο κόσμος είναι πολύ μπερδεμένος, αλλά νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει ουσιαστικά κάτι σημαντικό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο κόσμος πρέπει να ακούσει, πρέπει να μάθει. Και επειδή είμαστε κοντά στον κόσμο, εμείς βγαίνουμε έξω, κουβεντιάζουμε τον κόσμο, εισπράττουμε πραγματικά όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει. Όμως ο κόσμος κατανοεί από πού έχει προέλθει όλη αυτή η ανακατοστολή στην Ελλάδα. Ο κ. Χατζηθεοδόρου απέφθινε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να έρθουν και να συμμετάσχουν ενεργά, κατατέθοντας προτάσεις στις προσυνεδριακές συσκέψεις του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι ήρθε και τάσωσε όλα και τα έκανε όλα καλά. Προφανώς όχι. Μετά από όλα λάθη, με τις παλινοδίες που έγιναν ειδικά στην πρώτη περίοδο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είχαμε εκλογές και στις 20 Σεπτέμβρη. Γιατί το ξεχνάνε πάρα πολύ. Και βέβαια περισσότερο για αντιπολίτευση. Και οι Ελλάσσονες και εμείς δεν αντιπολίτευση. Νομίζω ότι υπάρχει η ευθύνη και στην κυβέρνηση αριστεράς, αλλά ουσιαστικά είναι και η μόνη ελπίδα, η οποία μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό και να το αλλάξει. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει να συμμετέχει τώρα στις προσυνεδριακές εκδηλώσεις και συνελεύσεις που γίνονται, γιατί νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να έρθει να εκφράσει τον προβληματισμό του, να γκρινιάξει, να κάνει τις προτάσεις του. Έχουμε ένα συνέδριο που νομίζω ότι αυτό θα σηματοδοτήσει την επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση, το κόμμα και η κοινωνία είναι τα τρία κάπα τα οποία πρέπει να είναι αλληλένδετα. Εάν το κόμμα, ουσιαστικά ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο λαό δεν δουλέψει σωστά, νομίζω ότι θα έχουμε λάθος μηνύματα. Υπό τον γενικό τίτλο «Συμφωνία Αλήθειας», το αίτημα εκλογών, εξαγγελίες για τον ένφια, αγροτικά ζητήματα και απολύσεις ήταν κάποια από τα κύρια σημεία της ομιλίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το Βήμα της ΔΕΘ. Εκεί βρέθηκε και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής του Κόμματος στον Εύρο, κ. Αδαμάκης, σχολιάζοντας επίσης για την παρουσία πρώην πρωθυπουργών αλλά και προέδρων του κόμματος. Η Συμφωνία Αλήθειας έπεισε τους πολίτες, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο Φώτης Αδαμάκης, αναφερόμενος στην ομιλία του Προέδρου του Κόμματος στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ήταν η καλύτερη ομιλία του Προέδρου μας του Μητσοτάκη στο Βελίδι Ίδρυμα. Ξεσήκωσε τον κόσμο, είπε αλήθειες, όχι παροχολογία και μάλιστα κοστολογημένες δράσεις με συγκεκριμένους κωδικούς που νομίζω ότι αυτή η συμφωνία αλήθειας που υπογράφει με τον ελληνικό λαό θα τον τιμήσει και θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Θέλω να σας πω μερικά παραδείγματα. Μείωση του έμφυα 30% σε 2 χρόνια, με 20 και 10. Κοστολογημένο συγκεκριμένα από πού θα βρει τα λεφτά. Μείωση της φορολογίας από το 29 στο 20, κοστολογημένη. ΦΠΑ για τα αγροτικά προϊόντα από το 24 στο 13. Αυτό το αγρότες το θέλανε πάρα πολύ. Όχι στη χαλάρωση του ορίου των ομαδικών απολύσεων. 2 συντελιστές ΦΠΑ, 22 και 11. Θέλουμε ένα μικρό αλλά ισχυρό κράτος, αλλά πάντα απ' όλα δημόσια τάξη, υγεία, παιδεία,
ασφάλεια. Αυτά είναι αντιπραγμάτευτα. Και νομίζω ότι αυτή η ομιλία του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα την πιστέψει ο ελληνικός λαός, γιατί είπε αλήθειες. Παράλληλα, ο κ. Αδαμάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εκλογών, τις οποίες και ξαναζήτησε από το Βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχουμε πει, δεν είναι ότι ο καιρός είναι πολύ, έχει νοπή εντολή, αλλά όσο κάθε αυτή ανήκει η κυβέρνηση, η χώρα βυθίζεται. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Όχι για να αναλάβουμε την εξουσία και ό,τι βιάζεται ο Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός. Το κάνουμε για τη δυσκολότητα της χώρας μας, γιατί βλέπετε ότι δεν μπορούν να κλείσουν ούτε μια συμφωνία, δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, έχουν αριστερές ιδεολειψίες. Γι' αυτό επιμένουμε στις εκλογές, για να μην βυθιστεί η χώρα άλλο στο χάος. Αυτός που έλεγε τους άλλους γερμανοτσουλιάδες και προδότες, αποδείχτηκε ότι είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και δυστυχώς, ό,τι λέμε είναι αλήθειες. Και πραγματικά αυτά που είπε ο Μητσοτάκης, αυτά ισχύουν. Ποικίλα σχόλια προκάλεσε και η παρουσία πρώην πρωθυπουργών και προέδρων του κόμματος, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη. Πραγματικά, οι πρώην πρωθυπουργοί και ο Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής ήταν παρόντες. Ο πρώην αρχηγός, ο Μεϊμαράκης, παρών. Νομίζω ότι είναι μια γροθιά ενωμένη, γιατί βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει τη χώρα στον κατήφορο και πρέπει. Μόνο ενωμένη η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει στις εκλογές και να διεκδικήσει ακόμα και την αυτονομία. Αν και ο Μητσοτάκης είπε και αυτονομία να πάρω, θα συνεργαστώ και με άλλα κόμματα, γιατί η χώρα είναι σε μια δύσκολη θέση και πρέπει να τη βγάλουμε από το χάος. Σε συζήτηση θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε τοπικά και περιφερειακά ζητήματα. Έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας την κυρία Κωνσταντίνα Γιαταγάνη. Είναι εκπρόσωπος των γονέων του παιδικού σχολείου του Λακώματος της Σαμοθράκης. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαταγάνη. Καλησπέρα, κύριε Σκέβα. Λοιπόν, χαιρόμαστε που σας έχουμε. Βέβαια, σας φιλοξενούμε για ένα θέμα το οποίο τολμώ να πω και για τους τηλεθεατές δηλαδή, τηλεόρασης, για όσους βλέπουν το κανάλι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι ξένο. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα προχωρήσετε σε διαμαρτυρία. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα, κυρία Γιαταγάνη, να πάρουμε την ιστορία από την αρχή και να μας πείτε γιατί προχωράτε σε διαμαρτυρία, ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που οθούν τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου να προχωρήσουν σε μια τέτοια άτυπη και τυπική κινητοποίηση. Είμαστε βέβαια για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, να τονίσουμε, γιατί μας κάνουν τα ίδια προβλήματα. Φέτος είμαστε για την τοποθέτηση δεύτερου εκπαιδευτικού στο Δημοτικό Σχολείο του Λακώματος. Έχουμε μία δασκάλα προς το παρόν και οι υπόλοιποι που είναι γραμμένοι στα χαρτιά βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πότε και αν έρθει, γιατί από ό,τι ξέρετε είναι μόνιμη και μπορεί να ζητήσει όση άδεια θέλει. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτή την εκπαιδευτικό, η οποία βρίσκεται σε αναρωτική άδεια, γυναίκα, εντάξει, μπορεί να έχει τους λόγους της, δεν το γνωρίζουμε. Εσείς την ξέρετε, ήρθε τώρα ή είναι προσωπικό, είναι εκπαιδευτικό στην οποία τη γνωρίζετε στο νησί, την ξέρετε? Όχι, όχι, δεν τη γνωρίζουμε. Και μία παρένθεση να κάνω. Παρακαλώ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την κοπέλα. Γερή να είναι η κοπέλα και η αναρωτική, να πάνε όλα καλά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την κοπέλα, με την εκπαιδευτικό. Ούτε τη γνωρίζουμε, ούτε μας γνωρίζει. Εμείς το μόνο που ζητάμε είναι να έχουμε δασκάλους για τα παιδιά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, γιατί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μας δημιουργούν το ίδιο πρόβλημα και ρωτάμε γιατί μόνο το Λάκωμα της Σαμοθράκης γίνεται το ίδιο και το ίδιο. Ή θα μας πάρουν μία δασκάλα, ή θα μας στείλουν, πέρυσι μας στείλανε δασκάλα τον Νοέμβρη και πάλι μετά από τα κανάλια. Δηλαδή, γιατί κάθε χρόνο να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Θέλω να ρωτήσω αν έχει δοθεί κάποια απάντηση, κυρία Γιαταγάνη, από κάποιον από το Υπουργείο, από οποιονδήποτε υπεύθυνο, κάποιο γενικό γραμματέα ενδεχομένως και από την διοίκηση εδώ, την πρωτοβάθμια διεύθυνση του νομού Εύρου. Έχει δοθεί κάποια απάντηση, κάτι, μια διευκόλυνση, οτιδήποτε? Ακούστε να δείτε. Έλα. Μιλήσαμε με πάρα πολλούς. Μιλήσαμε με βουλευτές, μιλήσαμε με την πρωτοβάθμια, τον περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Κεραμάρη, μιλήσαμε με την κυρία Κεχαγιά, μιλήσαμε και με το Δήμο Σαμοθράκης, με τον κύριο Δήμαρχο. Το θέμα είναι ότι μας εξηγούν ότι φαίνεται ότι έχουμε δασκάλους. Δεν μπορούν να δηλώσουν ότι υπάρχει κενό στο σχολείο. Άρα δεν γίνεται σε καμιά περίπτωση να μας έρθει ούτε από αναπληρωτές να μας καλύψουν. Γιατί δεν φαίνεται κενό. Φαίνεται ότι έχουμε δύο δασκάλες. Άλλο αν η δασκάλα η μία έχει πάρει αναρωτική άδεια.
Μάλιστα, κοινώς είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζήτημα το οποίο πυροδοτεί ένα πρόβλημα, κυρία Γιαταγάνη. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ως εκπρόσωπος των γονέων μαθητών εδώ και 4 χρόνια, ίσως και περισσότερα. Το πρόβλημα το ξέρετε και το βιώνετε στο πετσί σας. Η λύση μπορεί να έρθει τουλάχιστον με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις συνθήκες. Και αν λοιπόν, ναι, πώς. Εγώ να σας ενημερώσω ότι από αύριο αρχίζουμε την αποχή. Δεν στέλνουμε κανένα παιδί στο σχολείο. Λοιπόν, γιατί υπάρχει λύση. Αν θέλουνε που δεν θέλουνε, γιατί ο στόχος τους είναι να κλείσουνε το σχολείο. Και δηλώνουμε όλοι οι γονείς ότι όσο έχουμε παιδιά, το σχολείο δεν θα κλείσει. Ας ακουστεί μια φορά ένα μεγάλο όχι για αυτό το νησί. Ό,τι λένε κάθε φορά πρέπει να το κάνουμε. Όχι, δεν θα κλείσει το σχολείο. Αυτό ζητάνε. Θέλουνε συγχώνευση. Δεν θα την έχουνε. Έχουμε παιδιά. Φέτος είναι 18 και 10 στον Ήπιο. Του χρόνου θα είναι στο Δημοτικό 24. Γιατί να κλείσει ένα σχολείο? Και γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών? Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το νησί? Κακοκαιρίες, η μεταφορά των μαθητών για να πάμε Καμαριώτισσα. Μάλιστα, τι είναι αυτό που ζητάτε τώρα, κυρία Γιαταγάνη, ότι έχει να κάνει, εφόσον έχετε απευθύνει το πρόβλημα και στους βουλευτές, αλλά και στον περιφερειακό διευθυντή, θέλω να υποθέτω ότι το αίτημα έχει φτάσει παρακάτω, έχουν πάρει κάποια απάντηση. Αυτό που απαιτείται άμεσα είναι τι, κυρία Γιαταγάνη? Λοιπόν, την Παρασκευή η κοπέλα τελείωνε η αναρωτική της, τώρα ζήτησε άλλη αναρωτική, δεν ξέρουμε για πόσο. Εμείς ζητάμε, γιατί έχει το δικαίωμα η κοπέλα, μόλις θα τελειώσει η αναρωτική, να ζητήσει κι άλλη. Εμείς ζητάμε προσωρινά να μας στείλουν έναν εκπαιδευτικό να μας καλύψει για αυτές τις μέρες που θα λείπει με αναρωτική η κοπέλα. Δεν πιστεύω ότι έχετε ξανακούσει Δευτέρα Δημοτικού παιδί να το γράφουμε σε ιδιαίτερα. Και ο λόγος, η ταλαιπωρία 4 χρόνια που μας κάνουν από την πρωτοβάθμια για αυτό το σχολείο. 4 χρόνια. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα παιδί δημοτικού, δωρεάν δημόσια παιδεία. Μάλιστα, πρόπερση μας πήρανε μια δασκάλα από εδώ, από διθέσιο σχολείο, για να καλύψουν μια τάξη σε εξαθέσιο. Πέρυσι μας στείλανε δασκάλα το Νοέμβρη. Αυτά για να καλυφτούν τα κενά, τα διαβάσματα, όλα αυτά, γιατί δεν γίνεται να διδαχτούν ύλη 6 διαφορετικές τάξεις. Μπορεί σαν αριθμός παιδιών είναι λίγος, 18 παιδιά. Είναι 6 διαφορετικές τάξεις, να το τονίσουμε αυτό. Δεν γίνεται να γίνει όλη ύλη. Μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε και την πληρώνουν αυτά τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι υποχρεούνται να καταλάβουν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησών. Υποχρεούνται να καταλάβουν τα προβλήματα που μας δημιουργούν, γιατί και αυτά είναι παιδιά. Είναι παιδιά. Η μόρφωση των παιδιών μας είναι δικαίωμα και η υποχρέωσή μας, εγώ πιστεύω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και επειδή το πιστεύουμε στην πράξη, θα είμαστε εδώ και σε κάθε επόμενό σας εγχείρημα θα είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε ξανά τη φωνή σας και να τη μεταφέρουμε όσο πιο κάτω μπορούμε, κυρία Γιαταγάνη, όσο πιο κοντά στα κέντρα των αποφάσεων. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Μάλιστα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να κλείσουμε την προηγούμενη συζήτηση από την φράση που είπε η γυναίκα στο τέλος και η γυναίκα η οποία την εξέφρασε όχι μόνο ως εκπρόσωπος γενικότερα γονέων ενός σχολείου, αλλά ως μητέρα μαθητών στο σχολείο αυτό. Θα είμαστε και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά, να είστε σίγουροι, το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, αλλάζοντας θέμα και κλίμα και πηγαίνοντας από την Σαμοθράκη στη Δράμα, εκεί λοιπόν ένα βήμα παραπάνω φαίνεται πως κάνει ο Δήμος μετά την επιτυχημένη διαχείριση του προγράμματος υλικής και επισητιστικής βοήθειας για το 2015, αλλά και την συνέχισή του το 2016. Πέρα από την προσφορά σε αγαθά, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής θα προσφέρει στους ωφελούμενους του προγράμματος και ψυχολογική καθώς και διατροφική συμβουλευτική στήριξη. Το πρόγραμμα επισητιστικής και υλικής συνδρομής που υλοποίησε ο Δήμος της Δράμας το 2015 και συνεχίζεται και το 2016 περνάει πλέον σε μια άλλη διάσταση καθώς πέρα από την υλική και επισητιστική συνδρομή θα προσφέρει και στους ωφελούμενους συμβουλευτικές δράσεις σε διάφορους τομείς. Ο Δήμος Δράμας ως επικεφαλής εταίρος της σύμπραξης του ΕΒΑ εξυπηρετεί σε επίπεδο νομού 2.885 οικογένειες και σε επίπεδο Δήμου 1.545 οικογένειες. Πέρα όμως από την διανομή τροφίμων, έχουμε και τα συνοδευτικά μέτρα, όπου έχουν να κάνουν κυρίως με την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού στα άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ΕΒΑ. Γι' αυτό λοιπόν και το πρόγραμμα επέλεξε και έχει στην δυνατότητά του τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και διατροφολόγο, για να μπορέσουμε να δώσουμε στους δικαιούχους του προγράμματος
Πέρα λοιπόν από τα τρόφιμα και συνοδευτικές υπηρεσίες, όπως είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών, των οικογενειών αυτών, υγιεινούς τρόπους διαβίωσης, συμβουλές για υγιεινή διατροφή, και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που έχουν οι συνδημότες μας, που όπως είπαμε είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ. Το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης έχει αναλάβει μια κοινωνική λειτουργός και μια ψυχολόγος. Θα συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους της κοινωνικής σύμπραξης και στα πλαίσια της άρτησης του κοινωνικού αποκλεισμού έχουμε δράσεις όπως είναι η ενδυνάμωση, η ενσωμάτωση και η επανένταξη των ωφελουμένων. Συγκεκριμένα θα υλοποιήσουμε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής με όλους τους ωφελουμένους των εταίρων της κοινωνικής σύμπραξης. Θα επιδιώξουμε τη συνεργασία και την δικτύωση με κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, αλλά και την συνεργασία των εταίρων μεταξύ τους. Θα έχουμε επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως για παράδειγμα ενημέρωση των ωφελουμένων για επαγγελματική κατάρτιση, ενίσχυση βιογραφικού, αλλά και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης των παιδιών, των ωφελουμένων, όπως για παράδειγμα δραστηριότητες με εκπαιδευτικό κατά βάση χαρακτήρα. Το πρόγραμμα παρέχει και ψυχοκοινωνική στήριξη από ψυχολόγο μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών. Λόγω της κατάστασης η ελπίδα έχει μετατραπεί σε απόγνωση. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την απόγνωση σε ανανεωμένη ελπίδα. Ενώ το τμήμα της διατροφής και της υγείας το έχει αναλάβει ένας διατροφολόγος. Ο ρόλος του λόγου θα είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και υποστήριξη μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών σε θέματα διατροφής. Πρώτος στόχος θα είναι ώστε να συζητήσουμε μέσω των συνεδριών αυτών για τη διατροφή, την διατροφή, αλλά πέρα από αυτό θα δούμε και πρακτικά θέματα, όπως το να αναγνωρίζουμε ετικέτες τροφίμων, το να δούμε την θρεπτική κατάσταση των ωφελουμένων του προγράμματος, θα δούμε το πώς έχει επηρεάσει η κρίση τη διατροφή μας και θα δούμε λύσεις οι οποίες θα προσαρμόσουν τις οικονομικές απαιτήσεις των ωφελουμένων. Τέλος, θα εστιάσουμε σε θέματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ωφελούμενοι και πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσω διατροφής. Επιστρέψαμε και πάμε σε συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο μέρος του δελτίου μας δείξαμε προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Στα νοσοκομεία θα κινηθούμε και τώρα. Νοσοκομεία φυσικά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα πάμε να καταγράψουμε τις ειδήσεις και τα γεγονότα για το νοσοκομείο της Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης αλλά και για το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Τηλεφωνικά μαζί μας ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, κ. Δημήτρης Αδαμίδης. Καλησπέρα σας, κύριε διοικητά. Καλησπέρα. Λοιπόν, χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας και είστε κοντά μας για δύο θετικές ειδήσεις. Εν ευθέτω χρόνο θετικές βέβαια. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι αναλαμβάνουν και επίσημα πλέον καθήκοντα οι νέοι αναπληρωτές διοικητές, ο κύριος Καρακόλιας αλλά και ο κύριος Τζοίδης στα νοσοκομεία του Δημοτήχου και της Αλεξανδρούπολης. Αντίστοιχα, τι περιμένουμε, κύριε διοικητά, από τους νέους αναπληρωτές διοικητές και ποια είναι η κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν? Καλά, η κατάσταση είναι γνωστή, την έχουμε πει αρκετές φορές, έχει και τα συν και τα πλήν, έχει μια σειρά προβλήματα που υπήρχαν και δημιουργήθηκαν στην πορεία των ετών, ότι παραλαβήκαν του νοσοκομείου, και έχει και τα θετικά, ότι ένα-ένα έχουμε βάλει μπροστά και τα λύουμε. Τι περιμένουμε, όλοι μας είναι να σκουμπωθούμε, να κάνουμε τη δουλειά και να προχωρήσουμε. Και θα έλεγα ότι θα είναι ευτυχή συγκυρία. Βέβαια αυτό το θέμα είχε δουλευτεί καιρό, σχεδόν από την πρώτη μέρα που ανέλαβα. Έτσι ήταν σαν ένα μακρόπνοο σχέδιο να κάνουμε μια ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Αν θυμόσαστε, είχαμε πει ότι υπήρχαν μια σειρά προβλήματα νομικά που είχαν σχέση με τη μη παραλαβή, με τη μη οριστική παραλαβή του κτηρίου από τη ΔΕΠΑΝΟΜ, την εταιρεία που το έκτισε. Και είχαμε πει ότι θα εργαστούμε εντατικά από πλευράς τεχνικής και νομικής για να τα ξεπεράσουμε. Χαίρομαι που περνάτε λοιπόν στο δεύτερο θέμα και είναι μια πράγματι πολύ θετική είδηση, κύριε διοικητά. Να δώσω λίγο το κλίμα στους τηλεθεατές μας, οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν ουσιαστικά αυτό που θέλετε να μας πείτε και η θετική είδηση που βγαίνει από το νοσοκομείο. Είναι το γεγονός ότι, αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά, δόθηκε το εισιτήριο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης είναι το ένα από τα νοσοκομεία τα οποία προκρίθηκαν
προκειμένου σε δεύτερο χρόνο, εν αυτό το χρόνο, να εξοπλιστούν ενεργειακά, το λέω σωστά? Ναι, να χρησιμοποιήσουμε, ανανεώσουμε πηγές ενέργειας. Αυτό θα επιφέρει μεγάλη οικονομία στα έξοδα του νοσοκομείου, που έχοντας αυτό το περίφημα χρημάτων από αυτή την πηγή, θα τα αξιοποιήσουμε για να ολοκληρώσουμε άλλα έργα που έχουμε στο μυαλό μας. Χρειάστηκε πολύ προσπάθεια γι' αυτό και ήταν μεγάλη βοήθεια που πήραμε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και όχι μόνο απλώς προκρίθηκε στη δεύτερη φάση το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά σαν πρώτο. Η πρόταση δικιά μας αξιολογήθηκε σαν η πιο ενδιαφέρουσα. Θα είναι δωρεάν χρηματοδότηση, έργουμε φωτοβολταϊκά, θα κάνουν μεγάλη οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια. Και σκοπός μας είναι μετά από αυτό, την πρώτη οικονομία που θα κάνουμε, να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην ενεργειακή εξοικονόμηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας ενίσχυση της μόνωσης, γιατί έχουμε τεράστιες απώλειες λόγω εκείνων των πολύ μεγάλων γυάλινων διαδρόμων που υπάρχουν, και στην αξιοποίηση της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Η πρώτη φάση, τα φωτοβολταϊκά, θα είναι τελείως δωρεάν. Δεν θα επιβαρυνθεί το νοσοκομείο καθόλου. Θα έχει απλώς το όφελος. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Διοικητά, αν στο σχεδιασμό είναι ότι μετά από ενέργειές μας, μάλλον κατορθώνουμε να βάλουμε στο πρόγραμμα και το νοσοκομείο Δημοτικού. Πολύ ωραία. Μου προλάβατε και το ερώτημα, κύριε Διοικητά, γιατί αν στο σχεδιασμό υπάρχει προοπτική να ενταχθεί και το νοσοκομείο του Δημοτικού. Χαίρομαι που απαντήσατε πριν το ερώτημα. Θα είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Το ελπίζουμε. Θέλω να ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει, κύριε Διοικητά, εφόσον μιλάμε και για το νοσοκομείο φυσικά, αναπόφευκτα φυσικά και του Δημοτήχου, εκεί φαίνεται το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού να είναι το μεγαλύτερο. Έγινε, να υποθέσω, η ανάλογη ενημέρωση στον καινούργιο αναπληρωτή διοικητή, και τι περιμένετε να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας και με τον ίδιο τώρα? Ναι, βέβαια. Σαφέστατα έγινε η ενημέρωση και όντως έχετε απόλυτο δίκιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στο ιατρικό προσωπικό. Κάποιες προσλήψεις έχουν γίνει ήδη, κάποιες είναι στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και ελπίζουμε να πάρουμε, διεκδικούμε μάλλον για να πω καλύτερα, να πάρουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από τις νέες προσλήψεις στον τομέα της υγείας που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα. Να ρωτήσω, κύριε Διοικητά, ποιος μπορεί να είναι ένας ρεαλιστικός χρονικός άξονας για να δούμε, εφόσον φυσικά διεκδικηθούν, γιατί το να διεκδικηθούν δυναμικά είναι μια διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και από εσάς, αλλά και από όλους όσοι ασχολούνται στην διοίκηση του νοσοκομείου. Θέλω να ρωτήσω αν και πότε είναι ρεαλιστικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο για να ξεκουραστούν και οι άνθρωποι επάνω, γιατί από τα δικά τους τα λεγόμενα αντιλαμβανόμαστε ότι αρχίζουν να καθίστανται σιγά-σιγά επικίνδυνοι και για τους ίδιους τους ασθενείς. Τώρα κοιτάξτε, θα έρθουν, αναμένουμε το επόμενο διάστημα, αυτούς οι οποίοι ανακοινώθηκε η πρόσληψή τους από κάτι παλιές προκηρύξεις του 98. Ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο θα προχωρήσει εκεί γρήγορα η διαδικασία, μέχρι το τέλος της χρονιάς δηλαδή, για κάποιες πάλι παλιότερες, τους επιλαχόντες παλαιότερων προσλήψεων, και θα προχωρήσουμε και στις νέες προκηρύξεις. Δεν φτάνουν όμως αυτές οι θέσεις, έτσι δεν μπορούν να καλύψουν το πρόβλημα, απλώς δίνουν μια ανάσα. Να είμαστε καθαροί σε αυτό, ότι δεν φτάνουν. Αλλά υπάρχει κι άλλο καλό νέο. Παρακαλώ να μας το ανακοινώσετε. Το άλλο καλό νέο είναι ότι μπαίνει πιο δυναμικά η λειτουργία της Πανεπιστημιακής Μονάδας Επεμβατικής Ακτινολογίας. Είναι κάτι που λειτουργούσε στο νοσοκομείο, έτσι δεν είναι καινούριο. Αλλά σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Ότι θα λειτουργεί σαν ένα τμήμα κλινικό-εργαστηριακό, δηλαδή έχει και κλινικό τομέα και εργαστηριακό. Να θυμίσω, είμαστε το μόνο δημόσιο νοσοκομείο που έχει δυνατότητα να κάνει εμβολισμούς. Εμβολισμούς αγγείων που θεραπεύουν αγγειακές δυσπλασίες, είτε μαγκαιώματα είτε ανευρίσματα σε διάφορα όργανα, ακόμα και στον εγκέφαλο, τα πιο σοβαρά.
έχει τεράστια σημασία, γιατί καταδικασμένοι άνθρωποι παλιότερα που είχαν ένα ανέβρισμα εγκεφάλου και απλώς ευχόσουν να μην σπάσει, ή και αν σπάσει τις πρώτες ώρες μπορεί να το αντιμετωπίσει με εμβολισμό με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίες. Και εγκεφαλικό, αν έρθει μέσα στις πρώτες 6 ώρες, έχουμε δυνατότητα με πολλές πιθανότητες πλήρους ίασης να το θεραπεύσουμε. Αυτό το κάνουν οι εμβολιστές μας, που είναι μια μονάδα του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ακτινολογίας. Λοιπόν, χαιρόμαστε που έχουμε θετικές ειδήσεις να μεταφέρουμε, κύριε Αδαμίδη. Το χρειαζόμασταν και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Σας ευχαριστώ θερμά που τις μεταφέρατε υπάρχει, μαζί μας. Ελάτε. Μια προσθήκη ακόμα. Ελάτε. Υπάρχει και τρίτη καλή είδηση. Οφείλω να ευχαριστήσω αυτούς που βοήθησαν το Σεβασμιότατο να εξοπλίσουμε το τμήμα της ψυχιατρικής. Συνήθως όλοι ξεχνάνε την ψυχιατρική. Είναι κάπως λίγο έξω από την ψυχολογία της κοινωνίας. Είναι μια κλινική που δεν έχει εργαλεία, δεν χρειάζεται μηχανήματα, δεν είναι ακριβή. Έχει όμως ιδιαίτερες συνθήκες και πολύ δύσκολες συνθήκες νοσηλείας και πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Λοιπόν, μας έκανε προσφορά ο Δεσπότης και αντικαθιστούμε το ξενοδοχειακό εξοπλισμό, τα στρώματα των ασθενών. Και το δεύτερο, συνεννοήθηκα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπάκη, θα αναλάβει ο Δήμος να ζωγραφίσει τους κοινόχρησους χώρους της ψυχιατρικής. Μάλιστα. Θα δώσει ένα άλλο τμήμα, να μην είναι ένας χώρος που καταθλιπτικός, ένας χώρος πόνου, ένας χώρος που μοιάζει λίγο πολύ με φυλακή. Θέλουμε να δώσουμε μια τελείως διαφορετική οπτική. Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, τη σημειώνουμε την ημερομηνία. Μια ημερομηνία με θετικές ειδήσεις για το νοσοκομείο, για τα δύο νοσοκομεία του Εύρου. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον κύριο Δημήτρη Αδαμίδη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Παράταση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να πάρουν εργασίες που γίνονται για το Κηποθέατρο στο πάρκο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Αν και όπως είχε πει ο Δήμαρχος εδώ σε δήλωσή του στη ΔΕΛΕ τηλεόραση πριν από λίγες μέρες, πως τα εγγένεια θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές του επόμενου μήνα, οι διαδικασίες ολοκλήρωση των έργων φαίνεται πως θα καθυστερήσουν λίγο περισσότερο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης θα συζητηθεί πιο συγκεκριμένα το θέμα της έγκρισης παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης προμήθειας αλλά και τοποθέτησης του εξοπλισμού για το υπαίθριο θέατρο για το οποίο γίνεται λόγος. Παρά τα συζήτηση, ο εργολάβος που έχει αναλάβει να αποπερατώσει το έργο της ανέγερσης Κηποθέατρου στο πάρκο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Οι εργασίες, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, θα συνεχιστούν έως και τις 14 Οκτωβρίου. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των εργασιών που γίνονται στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη, έχει υπογραφεί μια συμπληρωματική σύμβαση για την τοποθέτηση υπόβασης και καθισμάτων στο νέο δημοτικό αμφιθέατρο, θερινό αμφιθέατρο που υπάρχει μέσα στον ίδιο χώρο. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχική μελέτη, έτσι αναγκαστικά προχωρήσαμε σε μια διαδικασία μελέτης και δημοπράτησης. Ο αρχικός προϋπολογισμός αυτού του έργου ήταν 250.000. Με την έκπτωση που είχε ο ανάδοχος, έχουμε καταλήξει σε σύμβαση στις 160.000 συνολικά, έτσι ώστε να κατασκευαστούν οι σιδερένιες βάσεις, οι λαμαρίνες που θα καλύψουν όλη αυτή την κατασκευή και τα καθίσματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους θεατές. Οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω των καλοκαιρινών αδειών και έτσι στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τεθεί το ζήτημα της παράτασης. Αυτή τη στιγμή, λόγω του καλοκαιριού και των αδειών που είχαν και των εργοστασίων που δεν λειτουργούσαν, ο ανάδοχος έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση της τοποθέτησης των βάσεων και βέβαια μένει ένα κομμάτι περίπου το 1/3 για να συμπληρωθούν οι λαμαρίνες και τελικά να μπουν και τα καθίσματα επάνω. Επειδή λοιπόν η συμβατική του υποχρέωση έλεγε στο τέλος του μήνα, μας ζήτησε μία παράταση ενός μήνα για το τέλος μέχρι τέλος Οκτωβρίου, όμως σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, στην περίπτωση των προμηθειών, όπως είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, η παράταση αυτή μπορεί να είναι μόνο περιορισμένη σε ημέρες. Άρα, αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσουμε την εισήγηση της υπηρεσίας που προβλέπει παράταση στην ολοκλήρωση κατασκευής του έργου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι τότε, περίπου σε ένα μήνα από σήμερα, θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή όλου του έργου και επομένως το αμφιθέατρο αυτό, το θέατρο αυτό, το ανοιχτό θέατρο, θα είναι διαθέσιμο για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όποτε θέλουμε για να γίνονται οποιασδήποτε δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Είναι σίγουρα ένα σημείο το οποίο θα δώσει ζωή στην περιοχή. Παράλληλα, ο κύριος Γερακόπουλος αναφέρθηκε και στη διαδικασία τροποποίησης του διαγωνισμού για το αναψυκτήριο στο πάρκο Αλτιν Αλμάζη. Υπάρχει μια διαδικασία
τροποποίησης κάποιων χαρακτηριστικών της άδειας του καταστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερος χώρος από τον ανάδοχο που θα το μισθώσει. Είμαστε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το στάδιο. Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα πάμε σε νέα δημοπράτηση, έτσι ώστε να κατοχυρωθεί και να ξεκινήσει και εκεί η λειτουργία του. Σε συζήτηση θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς να μας έπιασε ανοιχτή η κάμερα. Ο Φάνης ο Μαλκίδης πάντα κοντά μας. Φάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας δίνω και στον αέρα ότι είχαμε έτσι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν βγούμε on air. Έτσι πρέπει να συμβαίνει, γιατί προετοιμάζεσαι και καλύτερα όχι αυτά που θα πεις, αλλά κυρίως πώς και τι. Εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς γίνεται μια καλή συζήτηση και εύχομαι ότι θα γίνεται και επικοδομητικά το επόμενο διάστημα. Το εύχομαι κι εγώ. Βέβαια, θα μιλήσουμε κυρίως για τα οικονομικά. Η συζήτησή μας ήταν γύρω από την πολιτική. Δύο έννοιες νομίζω όμως και δύο καταστάσεις αλληλένδετες. Πλέον θα προχωρήσω όμως, Φάνη, δεν θα μας καρφώσω άλλο στον αέρα. Πάμε να συζητήσουμε ουσιαστικά το ένα από τα δύο μεγάλα αγκάθια και εμπόδια που δείχνει να έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Το ένα λοιπόν είναι το ζήτημα των προαπαιτουμένων. Ένα ζήτημα, Φάνη, στο οποίο δείχνει να μπαίνει τώρα η ημερομηνία λήξης. 29 Σεπτεμβρίου είπαν οι θεσμοί, τουλάχιστον έτσι συμφώνησαν σε σχέση με την κυβέρνηση. Βεβαίως όλο το ενδιαφέρον θα πάει στην Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον. Εκεί εξελίσσονται πολλές οικονομικές και πολιτικές συζητήσεις. Νομίζω ότι θα καταλήξει στην Ουάσιγκτον, όπου η Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα δώσει και ένα μέτρο κατά πόσο όλα τα προαπαιτούμενα θα γίνουν πράξη. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό και νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον, μια και περικλείονται ζητήματα όπως το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το πλαστικό χρήμα, περισσουελόγιο και άλλα ουκ έστια αριθμό. Αν μπορώ να θυμηθώ, το πιο σημαντικό για μένα νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο σχετίζεται με τις καταθέσεις εκτός τραπεζικού συστήματος και νομίζω ότι αυτό θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αφορά πάνω από 1.200.000 φορολογούμενους πολίτες και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον γιατί συνδέεται για μια σειρά από στοιχειωμένες, θα το έλεγα, λίστες. Στοιχειωμένες, πολύ σωστά. Από Μπόριενς μέχρι Λαγκάρτ και οτιδήποτε άλλο θυμάμαι. Φάνηκε μεταξύ ένα από τα σημαντικά οικονομικά ζητήματα για το οποίο δεν μπορώ να πω ότι παίρναμε τα θετικότερα μηνύματα τα προηγούμενα 24 ώρα. Είναι και το ζήτημα του ακατάσχετου λογαριασμού, το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ακατάσχετου λογαριασμού με χρήματα, όπως είπε, με κεφάλαιο κίνησης και μισθοδοσίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαίνεται ότι και αυτό το ποσό ενδεχομένως αποτελεί αγκάθι στις συζητήσεις με τους θεσμούς. Υπήρχε η συνάντηση των εκπροσώπων του, κυρία Βελκουλέσκου κυρίως, με τον Υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο. Φαίνεται ότι ήταν μια συνάντηση από την οποία δεν προέκυψαν πολλά θετικά στοιχεία και πολλά θετικά μηνύματα για την δική μας πλευρά. Νομίζω ότι και χαρακτηριολογικά, επειδή ανέφερε στο συγκεκριμένο όνομα της Ρουμάνας εκπροσώπου του Δέλτα Νιτάφ, νομίζω ότι και χαρακτηριολογικά υπάρχει ένα ζήτημα επικοινωνίας. Δεν ξέρω κατά πόσο η αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως τρόπο συνεννόησης, είναι τόσο καλή ή τόσο άσχημη προκειμένου να μην υπάρξει συνεννόηση. Αυτό το λέω γιατί η κυρία Βελκουλέσκου είχε και ένα παρελθόν πολύ έντονο και συζητημένο και στην περίπτωση της Κύπρου όταν ήταν στο μνημόνιο. Αυτό ως παρατήρηση σε επίπεδο συμβολισμού και σημειολογίας. Δεν πρέπει να το βγάζουμε την πολιτική αυτό. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να τα προσθέσω σε όσα είπες έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον μπαίνουν και τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τον αυτόματο κόφτη των χρεών. Που σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πάνω από το 70% της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η ραχοκοκαλιά σχετικά αν έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτές θα μπαίνουν αυτόματα στον κόφτη εφόσον συμφωνήσουν οι θεσμοί σε ό,τι αφορά τα χρέη τους. Που είναι πολύ σπουδαίο, σύν τους ελεύθερους επαγγελματίες, που αν συμβεί αυτό, θεωρώ ότι θα είναι μια τεράστια διευκόλυνση, μια ανάσα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν ελληνική οικονομία στην πραγματική της διάσταση. Αν θεωρήσουμε ότι σήμερα η ελληνική οικονομία υφίσταται γιατί στην Ελλάδα είναι το 70% η μικρομεσαία, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κάτω από 40%, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη συγκέντρωση του πλούτου και φυσικά για την παραγωγή. Μιλάς για κόφτη χρεών, το οποίο είναι ένα θετικό γεγονός. Εμένα η λέξη κόφτης μου φέρνει όμως στην κουβέντα και στο μυαλό και την έτερη συζήτηση για τον αυτόματο αναπροσαρμογιά των δαπανών. Καλώς πράττεις, γιατί μπορεί να είναι και ζήτημα εκλογών. Μπορεί να προκύψει. Πολύ σωστά. Φάνη, πρόλαβε το ερώτημά μου. Νομίζω ότι ενδεχομένως αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αχίλλος πτέρνα ή ότι θα μπορούσε τέλος πάντων να πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο την συζήτηση για εκλογές. Γιατί φαίνεται πως αν έχουμε μια τόσο αρνητική εξέλιξη στην οικονομία της χώρας, δεν ξέρω κατά πόσο το πολιτικό σύστημα το υπάρχον θα μπορέσει να αντέξει τον κλειδονισμό και να μείνει στη θέση του. Εξάλλου, το έχουμε πει, να το πούμε ακόμη μια φορά, η διαχείριση αφορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι
πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα των όσων υπόθησαν αυτές τις μέρες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου κυβέρνηση και αντιπολίτευση νομίζω ότι είπαν τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια. Και νομίζω ότι η πολύ πλούσια ελληνική γλώσσα τους δίνει τη δυνατότητα αυτή. Και θεωρώ ότι αν κάποιος ή κάποιοι θεωρήσουν ότι έφτασε ο καιρός για εκλογές, οι οποίες προφανώς θα γίνουν για ένα σημαντικό λόγο, όπως είναι η μη υλοποίηση των παραπατουμένων ή γενικότερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, νομίζω ότι τουλάχιστον τα κόμματα τα οποία έχουν υπογράψει τα μνημόνια θα κληθούν να διαχειριστούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πλην άλλων, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε και επιπλέον συζήτηση. Πάντως, Φάνη, είπες κάτι που θέλω να το κρατήσω, γιατί πρόλαβες και ένα ερώτημά μου. Είπες ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση λένε το ίδιο με άλλα λόγια. Θέλω να σε ρωτήσω και να πάρω ένα σχόλιο από σένα, πολιτικής φύσεως, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση που βλέπουμε τώρα συγκριτικά με 2-2,5 χρόνια πριν. Δεν είναι φοβερό το πως οι ρόλοι είναι οι ίδιοι, αλλά ουσιαστικά αντιστράφηκαν τα πρόσωπα. Και θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φάνταζε ως η μοναδική ελπίδα και αχτίδα διεξόδου, φάνταζε ως το λαμπάκι στην άκρη του τούνελ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι το κλίμα έχει μεταστραφεί και ο ΣΥΡΙΖΑ από την στιγμή που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας, τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να είναι αυτή που κρατάει το λαμπάκι τελικώς. Αυτό το φως στην άκρη του τούνελ, ποιος το κρατάει? Δεν έχω να πω, να προσθέσω τίποτα. Νομίζω ότι δεν ήταν ερώτηση, ήταν μια ρητορική επισήμανση, έστω και αυτό το σχήμα δεν μπορεί να σταθεί. Εν τούτοις το επισημαίνω ως νεολογισμό, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τονίζουμε το γεγονός, ειδικά αυτό που είπες και είπαμε, ότι έφτασε η στιγμή να λέγονται τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια ή τα άλλα πράγματα με τα ίδια λόγια. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες στη ΔΕΘ και γενικότερα αυτό το οποίο ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά έτσι όπως το προσδιορίσε τον τελευταίο 2,5 ετών, χαρακτηρίζει αυτό το οποίο ζούμε. Ουσιαστικά βρίσκεται ο ένας στο ρόλο του άλλου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν ότι πρέπει να καταργηθεί ένα μέτρο εν προκειμένου, για παράδειγμα, έμφυα, ή αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να μειωθεί κατά ένα ποσοστό έμφυα, δεν θα υποστηρίξουν γενικότερα την ίδια πολιτική ή το ίδιο πρόγραμμα. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση, δεν πρέπει να την αρνηθεί κανείς. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός μετά από 6,5-7 χρόνια σχεδόν κρίσης έχει κατανοήσει πλέον τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει και κατά πόσο φυσικά υπάρχουν και ηγεσίες οι οποίες θέλουν και είναι ικανές να υλοποιήσουν όλα αυτά. Θέλω να αλλάξω θέμα, να πάμε στο προσφυγικό, ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει όπου λίγες συζητήσεις μας τις τελευταίες ημέρες. Προσφυγικό το οποίο φαίνεται ο Πρωθυπουργός να το πηγαίνει, να το προχωρά ένα βήμα παρακάτω. Το πηγαίνουμε στον ΟΗΕ. Ναι, για όσους δεν άκουσαν, σήμερα γενικότερο κάθε Σεπτέμβριο είναι ο μήνας ο οποίος γίνεται Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η έδρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι το κτίριο το οποίο κοσμεί τη Νέα Υόρκη δίπλα στον ποταμό Χάτσον. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία αναπτύχθηκαν και μάλιστα αναπτύχθηκαν με έντονο τρόπο τόσο από τον Πρωθυπουργό και από άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι το προσφυγικό. Νομίζω ότι θα ήταν λίγο ξύμορο να λείπει το πιο σημαντικό, ίσως τα πιο σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο. Όμως θέλω να ξεφύγω από το όλον και να πάω στο μερικό. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο σήμερα κυκλοφόρησε από τη βουλγαρική κυβέρνηση, η οποία εγκαλεί, επαναλαμβάνω, η βουλγαρική κυβέρνηση εγκαλεί την Ελλάδα ότι παίρνει πάρα πολλά λεφτά για τον προσφυγικό. Και μάλιστα λέει ως ένα λόγο ότι ο Έλληνας Επίτροπος ο αρμόδιος είναι για τη μετανάστευση, είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συγκεκριμένη πολιτική ή το συγκεκριμένο χειρισμό. Αυτό νομίζω ότι, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πρόκληση, είναι νομίζω αυτονόητο να απαντηθεί από το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες, όταν ο Ευρωβουλευτής, ο Παδημούλης, αν δεν κάνω λάθος, όταν έκανε σχετική ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, από τα 150 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, το ποσό το οποίο έχει εγκριθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα, αυτά έχουν έρθει στην Ελλάδα μόνο κατά 10 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτομάτως κλείνει αυτή η συζήτηση. Πέραν των άλλων, νομίζω ότι η Βουλγαρία, η Τουρκία και άλλες χώρες, για μην προσθέσω Ουγγαρία, Τσεχία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αυστρία κλπ., νομίζω ότι είναι καλό αυτή τη στιγμή που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πέρασε στην Ελλάδα. Και ο ελληνικός λαός, αυτό υπόθηκε και πρέπει να το προσθέσω, ο ελληνικός λαός ήταν αυτός ο οποίος έκανε το καθήκον του, χρησιμοποιώ τα λόγια έτσι όπως σήμερα υπόθεσαν στη Γενική Συνέλευση. Αν δεν ήταν ο ελληνικός λαός, αυτό το 1,5 εκατομμύριο, επίσης το είπε ο Πρωθυπουργός, χωρίς υπηρεσία ασύλου και χωρίς αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Φαντάσου λοιπόν όλος αυτός ο όγκος, ο οποίος πέρασε από την Ελλάδα και ένα μέρος του είναι ακόμα στην Ελλάδα, πάνω από 60.000, να εγκαλείται αυτός ο λαός και αυτή η χώρα
από χώρες οι οποίες δεν έχουν πράξει απολύτως τίποτα. Όχι μόνο δεν έχουν πράξει, αλλά έχουν πυροβολήσει, όπως ξέρεις, προκειμένου να μην εισέλθουν στη χώρα τους αυτοί οι άνθρωποι. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι προηγουμένως στο γενικό πλάνο με έπιασε η κάμερα το μηδίαμά μου. Δεν θα ήθελα καν να σχολιάσω, Φάνη, το γεγονός ότι η χώρα μας εγκαλείται από την γείτονα και προσφυλέστατη κατά τα άλλα Βουλγαρία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θέλω να το σχολιάσω καν. Θέλω όμως να σε ρωτήσω αν μπορεί μία παρέμβαση του ΟΗΕ, οποιοδήποτε τύπου παρέμβαση, είτε έχει να κάνει με μία απλή σύσταση, με μία απλή κοινοποίηση, με ένα απλό δελτίο τύπου, δεν ξέρω πώς να το αναφέρω, μία κοινοποίηση του προβλήματος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες, οι οποίες, να το πούμε απλά, έχουν σηκώσει φράχτες, έχουν κλείσει τα σύνορά τους, έχουν πυροβολήσει για την περίπτωση στα Σκόπια που είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες, αν μια τέτοια προτροπή, να την πω έτσι, από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσε να αλλάξει στάσεις και να κάνει τις χώρες αυτές, να μην το πω φιλικότερες προς πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά τουλάχιστον να τις κάνει να δεχθούν, να αποδεχθούν ένα πολύ μικρό μέρος της κατάστασης, δεν θα πω του προβλήματος, της κατάστασης αυτής. Να σου υπενθυμίσω ότι η Γερμανία πρόσφατα, για όσους ανθρώπους δεν θεώρησε ότι είναι ικανοί να εργαστούν προς όφελος της Γερμανίας, τους έστειλε πίσω. Το Δουβλίνο λέει αυτοί επιστρέφουν στη χώρα που εισέρχονται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά όλοι μαντεύουν ποια είναι η πρώτη χώρα, είναι η Ελλάδα. Το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο προφανώς δεν μπορεί να το λύσει ο ΙΕ. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Είμαι μάλλον απεσιόδοξος και αυτή είναι μια λογική προσέγγιση που μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος, ειδικά όταν εξελίσσεται ένα από τα μείζωνα προσφυγικά προβλήματα τα οποία ζούμε ποικιλοτρόπως αμέσως ή εμέσως ως χώρα και ως πολίτες και ως άνθρωποι. Αν θεωρείς ότι κάποιος μπορεί να δώσει τη λύση ή κάποιοι μπορούν να δώσουν τη λύση, είναι αυτοί που τη δημιούργησαν το ζήτημα αυτό. Και αυτοί που τη δημιούργησαν δυστυχώς απέχουν. Και απέχουν με προκλητικό τρόπο, έχουν παραμείνει στα ευχολόγια, θεωρώντας ότι μια δήλωση από τη Νέα Υόρκη, μια δήλωση από την Άγκυρα ή από άλλες πρωτεύουσες ή από το Βερολίνο θα θεωρηθεί ως λύση του προβλήματος. Προφανώς δεν μπορεί να λυθεί. Το τελευταίο χρόνο που παρακολουθούμε και παρακολουθώ αυτό το ζήτημα στενά, έχουν γίνει πάνω από 15 ευρωπαϊκές σκέψεις για το ζήτημα και πάνω από 10 παγκόσμιες διασκέψεις για το ζήτημα. Βλέπεις καμία λύση? Με αυτό το ρητορικό ερώτημα θα σας αποχαιρετήσω, Φάνη Μαλκίδη. Σε ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, συνάντηση με την επικεφαλής του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένα από τα θέματα που ακούσατε και τώρα στην συζήτηση που είχαμε με τον Φάνη τον Μαλκίδη, είχε στο Υπουργείο Οικονομικών ο Υπουργός Ευκλήτης Αγκαλώτος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, η συνάντηση που δήρηκε σε περίπου μια μισή ώρα ήταν εισαγωγική και αφορούσε στα στοιχεία που συλλέγει το Ταμείο για την έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Με τρεις μήνες καθυστέρηση, η κυβέρνηση καλείται τώρα να υλοποιήσει έως τις 29 Σεπτεμβρίου ή το πολύ έως τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα για να μην αρχίσουν τα προβλήματα. Από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 9 του μήνα, όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ελληνικό πρόγραμμα θα βρεθούν στην Ουάσιγκτον για τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενώ την επομένη στις 10 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Eurogroup. Έως τότε θα πρέπει η Αθήνα να έχει κλείσει όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα για να έχει αυξημένες πιθανότητες να περάσει τα επιχειρήματά της στις συζητήσεις που θα γίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες στην Ουάσιγκτον και στο Eurogroup για τη δεύτερη αξιολόγηση και το θέμα του ελληνικού χρέους. Συζητήσεις που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις των επόμενων μηνών, καθώς και το αν τελικά θα συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα ή όχι. Στους κόλπους των δανειστών της χώρας επικρατεί αισιοδοξία ότι έως αυτές τις κρίσιμες διαβουλεύσεις η κυβέρνηση θα έχει καταφέρει να ολοκληρώσει το σύνολο των προαπαιτούμενων μέτρων. Δηλαδή, θεωρούν ότι ακόμη και αν χαθεί το ορόσημο της 29ης Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση θα μπορέσει να υλοποιήσει τις δράσεις που πρέπει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση θα βρεθεί και πάλι απολογούμενη για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Επίσης, όσοι δεν θέλουν να ανοίξουν τώρα τη συζήτηση για το χρέος, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, ενδεχομένως να αξιοποιήσουν την καθυστέρηση της Αθήνας για να στείλουν σε μεταγενέστερο χρόνο τόσο τη δεύτερη αξιολόγηση όσο και τη διαπραγμάτευση για το χρέος. Η τρίτη αρνητική συνέπεια θα είναι να τεθεί σε κίνδυνο η υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία είναι διαθέσιμη έως τις 31 Οκτωβρίου. Αν μέχρι τότε η Αθήνα δεν έχει κάνει όσα της αναλογούν για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, η υποδόση χάνεται και για να διατεθεί θα πρέπει να αγκριθεί και πάλι από τα κοινοβούλια της Ευρωζώνης που ακολουθούν τη σχετική διαδικασία όπως το γερμανικό. Υπενθυμίζεται ότι τα 1,7 δισεκατομμύρια από τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ της υποδόσης είναι προγραμματισμένο να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Με αυτά τα δεδομένα, το Οικονομικό Επιτελείο καλείται να τρέξει την ολοκλήρωση των περίπου μισών προαπαιτούμενων δράσεων που εκκρεμούν αυτή
αυτή τη στιγμή. Πιθανόν τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν τηλεδιασκέψεις μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ αναμένεται και ένα πολυνομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει όσες νομοθετικές πρωτοβουλίες απαιτούνται για να κλείσουν τα μέτρα. Επιστρέψαμε και περνάμε σε συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας στο άλλο στούντιο της Δέλα Τηλεόρασης, η γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στον Εύρο, κυρία Αλεξάνδρα Πουραζίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Πουραζίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Σκέβα. Και καλή επιτυχία φυσικά στα καθήκοντά σας. Μόλις προσφάτως έγινε η ανάληψή τους. Ναι, ναι. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία σε μια περίοδο η οποία βρέθη από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, κυρία Πουραζίδου. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Θέλω να ξεκινήσω από όσα είδαμε μέχρι τώρα και πιάνω τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί είναι το hot topic της πολιτικής, αυτή που έβγαλε ειδήσεις για την οικονομία και την πολιτική του τόπου. Πώς ακούσατε τον Πρωθυπουργό, πώς ακούσατε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα δικά σας συμπεράσματα? Ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε τα ίδια με το γνωστό υποκριτικό εαυτό του. Έκλαψε δήθεν για τους φτωχούς, τους οποίους ο ίδιος οδηγεί στην πλήρη φτωχοποίηση. Παρίστανε τον διώκτη της διαπλοκής, την οποία διαπλοκή έχει κρυμμένη στον κόρφο του. Και μίλησε για δημοκρατία. Για ποια δημοκρατία? Όταν επιχειρεί καθημερινά να στήσει ένα καθεστώς που θα παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη, στους θεσμούς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τράπεζες. Προσπάθησε να δείξει αυτήν την καθεστωτική του αντίληψη και μέχρι του σημείου να προαναγγείλει απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με τις άδειες τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία και για τον τόπο. Θέλω να ακούσω την άποψή σας και για τον κύριο Μητσοτάκη. Κυρίως να σταθούμε στο οικονομικό σκέλος, θα ήθελα να σταθώ. Κυρίως καλά, το ότι θα ζητούσε εκλογές ήταν αναμενόμενο, είναι μια στάση την οποία την τήρησε από την αρχή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σταθώ όμως στα οικονομικά μέτρα. Προανήγγειλε μια σειρά και μάλιστα παρουσίασε μια φράση που θέλω να την αποφύγω, αλλά τη χρησιμοποίησαν τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Μητσοτάκης. Έναν οδικό χάρτη για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Ένα σχόλιο επί των οικονομικών εξαγγελιών, μία εκ των κυριωτέρων, επενθυμίζω, η οποία αφορά και τον περισσότερο κόσμο, είναι αυτή η μείωση της τάξης του 30% στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, στον έμφυα. Αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη είναι η κλασική ελληνική πολιτική της ελληνικής δεξιάς. Ξέχασε να μιλήσει για την κοινωνία, ξέχασε να μιλήσει για τον αγρότη, ξέχασε να μιλήσει για τα ελληνικά νοικοκυριά και για τους μικρομεσαίους. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, κύριε Σκέβα, που περνάει η χώρα, πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν, πάρα πολλοί πολιτικοί νομίζουν ότι είναι καβάλα στ' άλογο. Αλλά τελικά καταλήγουν να είναι καβάλα στο καλάμι. Αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι αναλάβατε τα νέα σας καθήκοντα έτσι ιδιαίτερα επιθετική. Αυτό είναι καλό. Καθόλου κακό δεν είναι. Θα φτάσουμε πάντως στα δικά σας. Προσπαθώ πραγματικά στις πρώτες φορές να είμαι λίγο πιο χαλαρή. Αλλά ακούγοντας το πρωί τον κύριο Καΐσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που είχα μια συνέντευξη πριν από μένα, ακούγοντας τώρα το διοικητή του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, πόσο χαλαρός μπορείς να είσαι και να μείνεις επιθετικός? Πέστε μου πώς. Πάντως ήταν η πρώτη φορά, εγώ οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό στον κύριο Αδαμίδη, ήταν η πρώτη φορά από τη στιγμή που ξαναξεκίνησε ουσιαστικά το δελτίο του Σεπτέμβριο που είχαμε μια-δυο θετικές ειδήσεις από το νοσοκομείο. Αυτό τουλάχιστον οφείλω να το πιστώσω. Ναι, ψώμεθα φυσικά, δεν το συζητώ. Θέλω να προχωρήσω και να ρωτήσω, κυρία Πουραζίδου, σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια της δημοκρατικής συμπαράταξης να ξανατραβήξει κόσμο, να ξανατραβήξει με κύριο πόλο φυσικά το ΠΑΣΟΚ, να ξανατραβήξει κόσμο στις τάξεις του. Πόσο εύκολο βλέπετε να είναι αυτό το έργο? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει αυτή η λογική ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κυρίως όμως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βίωσε και αυτή την ποσοστία καταράκωση στο εκλογικό σώμα, κατά πόσο μπορεί το κόμμα λοιπόν να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου? Ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν είτε τοπικά είτε σε κεντρικό επίπεδο, προκειμένου άνθρωποι οι οποίοι φύγαν από το κόμμα να επιστρέψουν σε αυτό? Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό σε όλους. Ξεκινάει ένα οδηπορικό σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο. Έχει ανοιχτά τα αυτιά του και ακούει και δέχεται κοντά του όλους τους ανθρώπους, τους φορείς που έχουν μια κεντροαριστερή πολιτική και σκέψη και ιδεολογία. Σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας, διότι όπως είδαμε φαντάζομαι όλοι πια, αποδείχθηκε ένας επαγγελματίας ψεύτης
και ένας απίστευτος αλαζόνας. Στήριξαν σε αυτόν τις ελπίδες του ο κόσμος, δυστυχώς αποδείχθηκε όπως αποδείχθηκε, και όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να γυρίσουν στο Πασόκ, γιατί από το Πασόκ προέρχονται, και μαζί να φτιάξουμε ένα νέο Πασόκ που θα μπορέσει να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Νέο Πασόκ με τα παλιά στελέχη ή νέο Πασόκ με τα παλιά στελέχη και νέα? Γιατί ξέρετε, ακούγεται στο αυτή του κόσμου ως οξύμορο να επιστρέψουν τα παλιά στελέχη για μια νέα ημέρα. Αντιλαμβάνεστε πώς το θέτω. Τώρα να πω αστειευόμενη ότι ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός είναι αλλιώς. Δεν θα το πω. Όπως βλέπετε ότι στο Πασόκ έχουμε ήδη πάρα πολλά νέα άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Υπάρχουν οι παλαιότεροι με την εμπειρία που διαθέτουν. Και φυσικά όποιος από οποιοδήποτε χώρο κέντρο αριστερό, είπαμε, είναι δεκτός και καλοδεχούμενος. Ξέρετε, θέλω να ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανασύσταση, με την ανασυγκρότηση του χώρου της κέντρο αριστεράς, την οποία την ανέφερα και εγώ, την αναφέρατε και εσείς στη συνέχεια, είδαμε μια προσπάθεια η οποία γινόταν επί μήνες, είτε με διεργασίες μικρότερης εμβέλειας, είτε μεγαλύτερης. Μιλώ φυσικά για την απόπειρα της σύμπραξης, της σύμπλευσης, για να το πω, να βάλω και το θαλάσσιο στοιχείο, με το ποτάμι. Μια προσπάθεια στην οποία μπήκε τα φόπλακα, κατά πώς φαίνεται, κυρία Ποραζίδη. Και θέλω να ρωτήσω, πέρα από το ποτάμι, ποια θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πολιτική δύναμη, είτε κομματική είτε ομάδα πολιτών, για να μπορέσει να συστρατευτεί με το Πασόκ, προκειμένου να γίνει αυτή η αναγέννηση και η ανασύσταση του χώρου της κεντροαριστεράς? Εμείς συμπλήρωμα κανενός δεν θα γίνουμε, δεν γίναμε και δεν θα γίνουμε. Ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Απλά να σας πω ότι η ηγεσία του ποταμιού, μετά από πάρα πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, μετά από πολλές υποχωρήσεις εκ μέρους μας και τελικά χάσιμο χρόνο, αποδείχθηκε ότι έχει μία μόνο στόχευση: να μας οδηγήσει, να οδηγήσει το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Είμαστε ανοιχτοί, σας είπα και πριν, σε οποιοδήποτε φιλοευρωπαϊκό κεντροαριστερό χώρο που ο οποίος θέλει να συμπλέψει μαζί μας. Πάντως μου δίνεται είδηση αυτή τη στιγμή. Το αν ο κύριος Θοδωράκης φλερτάρει εντός εισαγωγικών ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα σενάριο το οποίο αρκετά στελέχη του ποταμιού απέρριψαν, μου το επαναφέρετε στο τραπέζι, και θέλω να σταθώ για λίγο ακόμη σε αυτό. Βλέπετε ρεαλιστικό ένα ενδεχόμενο στο άμεσο ή στο εγκύτερο μέλλον συνεργασίας του ποταμιού με τη Νέα Δημοκρατία? Οι διαβουλεύσεις μας και οι συζητήσεις που είχαμε μαζί τους, σε αυτό το συμπέρασμα οδήγησαν τουλάχιστον εμάς σαν Πασόκ. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπάρχοντα κόμματα, από τον πολιτικό άξονα, από το πολιτικό σκηνικό αυτής της στιγμής, βλέπετε κάποιο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια του Πασόκ? Είτε βρίσκεται, είτε είναι ενδοκοινοβουλευτικό, είτε βρίσκεται μέσα στο κοινοβούλιο, είτε βρίσκεται εκτός με χαμηλότερο ποσοστό. Ποια θα μπορούσε να είναι μια υπάρχουσα δύναμη η οποία θα μπορούσε να συστρατευτεί με το Πασόκ? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτό που προτείνει το Πασόκ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και ενότητας. Δηλαδή, μια αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Να αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας τα δύο πρώτα κόμματα που θα προκύψουν, και από εκεί και πέρα με μια κοινή πολιτική γραμμή, την οποία θα στηρίξουν και όλα τα υπόλοιπα φιλοευρωπαϊκά που θα μπουν στη Βουλή, να κάνουν μια κυβέρνηση όπου ο καθένας, πέραν το ότι θα έχει τις ευθύνες του, θα έχει να παίξει κάποιο ρόλο και θα έχει να παίξει και τις ευθύνες του και θα έχει και λόγο. Αυτή την κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και ενότητας προσπαθούμε να φτιάξουμε, να σπρώξουμε, και αυτό βέβαια πάντα με την αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, η οποία θα έρθει από τον κόσμο, από τον λαό και από την ψήφο του λαού και από τη δύναμη που θα δώσει στο κάθε ένα από τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο του. Κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και ενότητας, να υποθέσω ότι αυτό θα μπορούσε ένα κόμμα ενδεχομένως να είναι ένας κεντρών? Πιθανόν, γιατί όχι. Το κρατώ αυτό που λέτε. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσω τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές εξελίξεις, πέρα από τις εξελίξεις που έχουμε στην πολιτική, κυρία Ποραζίδου, το Πασόκ, λιγότερο ή περισσότερο, και το λέω και το υπογραμμίζω αυτό, έχει συσχετιστεί με την ένταξη στο πρώτο μνημόνιο, έχει συσχετιστεί με ενέργειες είτε των παλαιότερων ετών, είτε της εποχής μετά του πρώτου μνημονίου, με την φορολόγηση, με την εντατικοποίηση της φορολόγησης στην Ελλάδα. Αυτό το στίγμα μπορεί να το αποτινάξει το κόμμα, και το λέω αυτό γιατί είναι ο κυριότερος λόγος ο οποίος κόστισε τόσο μεγάλη εκλογική απώλεια στο Πασόκ. Μπορεί τον κόσμο, ο οποίος δυσπιστεί για τα οικονομικά μέτρα που θεσπίστηκαν τότε, να πιστεί και να ξαναέρθει
πίσω. Κοιτάξτε, κύριε Σκέβα, προσωπική μου άποψη αυτή που θα σας πω. Θεωρώ, χρεώνω ένα διαχειριστικό λάθος στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το πρώτο μνημόνιο. Το ότι δεν έβαλε το θέμα στους 180 στη Βουλή και χρεώθηκε όλη την ευθύνη. Αυτό ήταν ένα μεγάλο διαχειριστικό λάθος του ΠΑΣΟΚ. Διαχειριστικό όμως λέω. Μπήκε η χώρα στο πρώτο μνημόνιο, αλλά ακολούθησε ένα δεύτερο σκληρότερο από τη Νέα Δημοκρατία και ένα βάρβαρο τρίτο μνημόνιο από το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πραγματικά βάρβαρο τρίτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας του ΠΑΣΟΚ που έβαλε την χώρα στο μνημόνιο. Είναι όλα αυτά που ακολούθησαν. Κάποια στιγμή, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, υπήρχε ένα πλεόνασμα, έστω μικρό, αλλά πλεόνασμα. Αυτή ήταν η αιτία που άνοιξαν την ψαλίδα και είμαστε εδώ που είμαστε ξανά. Ξέρετε το αντιπιχείρημα. Δηλαδή αυτό το παραμύθι ότι για όλα φταίει το ΠΑΣΟΚ πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν φταίει για όλα το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, το αντιπιχείρημα την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ένα από τα αντιπιχειρήματα είναι ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα υπήρχαν, γιατί την ίδια ώρα δεν γίνονταν και οι πληρωμές του δημοσίου προς ιδιώτες, οι πληρωμές προς τρίτους, δεν γίνονταν οι πληρωμές προς ομάδες και επαγγελματίες που έπρεπε να πληρωθούν από το κράτος, άρα γι' αυτό μέναν λεφτά στο ταμείο. Τώρα λοιπόν όμως που αδειάσαν τα ταμεία των πανεπιστημίων, τα ταμεία των νοσοκομείων, τα ταμεία όλων των υπηρεσιών για να πληρώνουν τις συντάξεις, είναι καλύτερα. Αυτό μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αδειάσαν τα πάντα, ξετινάξαν τα πάντα. Για να μπορούν να ανταπεξέρχονται. Όμως κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό. Η χώρα οδηγείται στο χάος και η μοναδική λύση, όπως πράξαν και όλες άλλες πολλές ευρωπαϊκές χώρες και η Κύπρος, είναι μια τέτοια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης και ενότητας. Πρέπει όλοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να δουν τι μπορούν να κάνουν για να βγει η χώρα από αυτό το τέλμα. Θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα το οποίο το κάνω σε όλους τους εκπροσώπους, είτε νομαρχιακών επιτροπών, είτε βουλευτές, οποιοδήποτε εκπροσώπους από οποιαδήποτε θέση και πόστο σε κόμματα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν το ζήτημα είναι εγχώριο πολιτικό, η έξοδος δηλαδή το μνημόνιο, αν είναι ζήτημα εγχώριας πολιτικής. Και το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τρίτο μνημόνιο. Υπάρχει μια συμφωνία με τους δανειστές, η οποία οι δανειστές θα απαιτήσουν και το έχουν υπογραμμίσει αυτό σε όλους τους τόνους, θα απαιτήσουν να διατηρηθεί και να εκπληρωθεί με οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρχει, με οποιοδήποτε κόμμα μπροστά. Μπορεί να αλλάξει αυτό? Είναι αποτέλεσμα εσωτερικής πρωτοβουλίας και μόνο? Είναι αποτέλεσμα εσωτερικής πρωτοβουλίας. Είναι αποτέλεσμα μια σταθερής κυβέρνησης. Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τέλμα, όπως είπα πριν, εάν δεν στηρίξουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η Ελλάδα δεν είναι μια χαμένη χώρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία παράγει, η οποία καινοτομεί, και πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε αυτόν τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την κρίση. Όταν κατακαιρματίζουμε τον ιδιωτικό τομέα, όταν κατακαιρματίζουμε τους αγρότες μας και τα νοικοκυριά μας, πώς θα κρατηθεί αυτό το πράγμα, πώς θα βγει από αυτήν την κρίση αυτή η χώρα? Λοιπόν, κυρία Ποραζίδου, εν αναμονή του οδηπορικού λοιπόν σε όλες τις περιοχές της χώρας, σας ευχαριστώ θερμότερα για αυτή καλά, την πρώτη επικοινωνία και σας ευχόμαστε εκ νέου καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ξάνθης τα επαγγελματικά σωματεία, τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες της περιοχής. Θεμάτισε η ενημέρωσή τους σχετικά με την τροποποίηση που επιχειρεί να περάσει μέσα από τη Βουλή η κυβέρνηση και περιλαμβάνει το νέο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Με πολλές αλλαγές φτάνει τελικά στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για τις επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι διαφαινόμενες αλλαγές είναι απολύτως βέβαιο ότι θα ξεσηκώσουν μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά δημιουργών μελών της ΑΕΠΗ, δημιουργών μελών άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, αλλά και φυσικά από την πλευρά των χρηστών που δηλώνουν βέβαιοι ότι οι αυθαιρεσίες της ΑΕΠΗ θα συνεχιστούν απρόσκοπτα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε να επανέρχεται επί δυναμική και εφόσον ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, φυσικά θα έχουμε μια ΑΕΠΗ δυνάστη με όλα τα πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που ποτέ δεν διασύραν και δεν σύραν ποτέ οι υπόλοιποι οργανισμοί κανέναν σε ποινικά και πολιτικά δικαστήρια, εκτός από την ΑΕΠΗ που γέμιζαν τα πινάκια όλη τη χώρα, θα επανέλθει δυναμικά και χωρίς να έχει καμία απολύτως υποχρέωση έναντι των άλλων και του ΟΠΗ, του Οργανισμού και του Υπουργείου, αλλά και έναντι των χρηστών που είναι οι αιμοδότες, οι οικονομικοί αιμοδότες, αλλά και εναντίον και υποχρέωση εναντίον των μελών τους, ενώπιον των μελών τους θα έλεγα, να δίνουν λογαριασμό για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν, να τα μοιράζουν
όπως θέλουν και μέχρι τώρα όπως γινόταν. Έχουν βρεθεί κάποια ευρήματα τα οποία θα ανακοινωθούν προφανώς από το Υπουργείο Οικονομικών για τα ασταλίες, γιατί ελέγχεται για τα ασταλίες συγκεκριμένη εταιρεία. Και βεβαίως έχουμε αυτό το νόμο το διαφοροποιημένο στα μέτρα της ΑΕΠ με σκανδαλώδη τροποποίησης. Μπορεί να εισάγονται νέοι και αυστηροί κανόνες διαφάνειας, αλλά δεν πάβει η ΑΕΠ να παραμείνει μια ανώνυμη εταιρεία που θα μπορεί να διαχειρίζεται σχεδόν ανεξέλεγκτα τα δικαιώματα των δημιουργών μελών της. Σήμερα, και ενώ το νέο νομοσχέδιο προσπαθεί να βάλει σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία μια τάξη σε ό,τι αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι φανερό ότι έγιναν και κάποια σημαντικά βήματα προς τα πίσω. Η διαδικασία της αναγκαστικής διαιτησίας που είχε τρομάξει τους δημιουργούς, μια και κινδύνευαν λόγω μακροχρόνιων δικαστικών διαδικασιών να χάσουν τις αμοιβές τους, απαλήφθηκε και έγινε προαιρετική. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη σε σειρά ρυθμίσεων πολλές παρατηρήσεις των δημιουργών. Εγώ προσωπικά, εκπροσωπώντας το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας που έχω εξοδοτηθεί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, έχω ενημερώσει όλα τα επιμελητήρια. Σήμερα γίνεται στην Ξάνθη, στην πόλη μας, στις 8 η ώρα, μία σύσκεψη από τον επιχειρηματικό κόσμο, προκειμένου να τους ενημερώσω. Έχω προτρέψει όλους τους πρόεδρους των επιμελητηρίων της χώρας να κάνουν το ίδιο σε όλες τις πόλεις, να ενημερώσουμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων για αυτό το οποίο πάει να συμβεί, για το πιστογύρισμα υπέρ μιας οικογένειας, μιας εταιρείας και εναντίον όλων των ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό και 700.000 χρηστών που θα πληρώνουν τον πολιτισμό της χώρας, χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς να μπαίνει ένας πέλεκης ο οποίος θα ωφελήσει μόνο μία οικογένεια και μία εταιρεία ΑΕ. Αυτά είναι πρωτόγνωρα και πρωτοφανή πράγματα και βεβαίως εμείς αυτά όλα τα οποία ζητούσαμε δεν τα ζητούσαμε επειδή συνέφεραν εμάς, επειδή συνέφεραν όλους μας. Κυρίως όμως τον πολιτισμό μας. Γι' αυτό άλλωστε ζητήσαμε επανειλημμένως να εφαρμοστούν και είχαν εφαρμοστεί οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευθυγραμμιστούμε λοιπόν με τις οδηγίες. Είχαν ευθυγραμμιστεί με τις προτάσεις μας και τώρα ανατρέπονται τα πάντα. Στις προβολές παιδικών ταινιών ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Δημοτικό Οδείο της Πόλης και στην αίθουσα του κινηματογράφου Ολύμπια. Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, η γνωριμία των παιδιών με τον κινηματογράφο είναι σημαντική, καθώς δημιουργεί αφενός ανθρώπους που αγαπάνε την έβδομη τέχνη και αφετέρου μπορεί να δημιουργήσει, γιατί όχι, και μελλοντικούς παραγωγούς. Η επίσημη τελετή έναρξης για το 31ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το 22ο Διεθνές έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας. Αλλά όπως πάντα, τα παιδιά είναι πιο ανυπόμονα. Έτσι λοιπόν, οι παιδικές προβολές ξεκίνησαν στον κινηματογράφο Ολύμπια και στην αίθουσα του Δημοτικού Οδείου της Δράμας από νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Το πρωί, σήμερα Δευτέρα, ξεκίνησαν με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει, και στις δύο αίθουσές μας οι προβολές για τα σχολεία, για τα παιδιά. Η μέρα από μία άποψη βοηθάει να μπει κάποιος στην κλειστή αίθουσα, από την άλλη δεν είναι ευχάριστο να βρέχει συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει το φεστιβάλ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες. Δημιουργούμε μελλοντικούς συνεφίλ, υπογραμμίζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Αντώνης Παπαδόπουλος, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι αρκετοί από τους μικρούς μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν τις ταινίες αυτές, στο μέλλον μπορεί να αποτελέσουν είτε σκηνοθέτες, είτε σεναριογράφους, είτε συντελεστές ταινιών μικρού μήκους. Εμείς προετοιμάζουμε τους επόμενους συνεφίλ, τους επόμενους θεατές του φεστιβάλ, τους επόμενους φίλους του φεστιβάλ. Θέλουμε να έχουμε απέναντί μας συνειδητούς θεατές, συνειδητούς πολίτες που κάνουν επιλογή να δουν ταινία, να μπουν μέσα στην αίθουσα και που δεν επηρεάζονται ολοκληρωτικά από την αισθητική, την τηλεοπτική. Και γιατί όχι, ίσως και μελλοντικούς παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους. Και μελλοντικούς βεβαίως, και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά παιδιά που συναντάμε και στην Πανεπιστημιακή Σχολή της Θεσσαλονίκης και στις ιδιωτικές της Αθήνας, σχολές κινηματογράφου, προέρχονται από τη Δράμα. Εγώ συναντάω πολλά παιδιά ή παιδιά που κάνουν μεταπτυχιακά σε θεωρητικό επίπεδο για τον κινηματογράφο, προέρχονται από τη Δράμα, βεβαίως.
Το ακούσατε κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ. 39 χρόνια συμπληρώνει ο θεσμός. Ένας πραγματικός θεσμός για την Δράμα, ένας πραγματικός θεσμός για τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι είναι 209 οι ταινίες που επελέγησαν για το ελληνικό διαγωνιστικό κομμάτι και 52 για το διεθνές. Πολύ περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης ο Καστόρης. Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο και Γιάννη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ένας θεσμός, όπως είπες, για την Δράμα, ένας θεσμός για την Ελλάδα, είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ο δήμαρχος Δράμας κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, και ένας παγκόσμιος θεσμός, γιατί έχουμε και το 22ο Διεθνές Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. 39 χρόνια λοιπόν μετράει αυτός ο θεσμός, ο οποίος άνοιξε επίσημα σήμερα. Μάλλον να μην πούμε ούτε άνοιξε τις πύλες του, ούτε να πούμε ότι σήκωσε την αυλαία. Γιατί μιλάμε για κινηματογράφο, και όταν μιλάμε για κινηματογράφο, είναι καλύτερο να πούμε ότι άναψαν οι μηχανές προβολής. Έτσι λοιπόν σήμερα και επίσημα άναψαν οι μηχανές προβολής των ταινιών μικρού μήκους του 31ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και το 22ου Διεθνές, στο Δημοτικό 2 της πόλης, με μια κατάμεστη αίθουσα από συντελεστές ταινιών, σκηνοθέτες και επισήμους τοπικών αρχών και επισήμους και κυρίως με τοπικές αρχές και όχι μόνο. Για 39 χρόνια υπογράμμισε ο Δήμαρχος Δράμας, υποδεχόμαστε στη φιλόξενη πόλη τη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της πόλης ανοίγει τις πόρτες στον κόσμο της 7ης τέχνης με ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς, συντελεστές και λάτρεις του κινηματογράφου που δίνουν στην πόλη το ραντεβού τους μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ο κύριος Ανέστης Τερζής, υπογράμμισε πως συμπληρώθηκαν αισίως φέτος 39 χρόνια πορείας του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Πρόκειται για ένα ταξίδι στον χρόνο, υπογράμμισε, δημιουργίας και προβληματισμού. Δεν παρέλειψε όμως ο κύριος Τερζής να αναφερθεί και στη δεινή οικονομική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει αυτή δυσκολέψει με τη σειρά της το έργο του Φεστιβάλ και υπογράμμισε πως είναι στοίχημα της Δημοτικής Αρχής και υπόσχεσή της προς τον δραμηνό λαό να ανταπεξέλθει με κάθε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος προκειμένου να είναι δυνατόν για να δουν το καράβι του πολιτισμού και της δημιουργίας του φεστιβάλ να φτάνει ξανά στον προορισμό του, την Δράμα, από όπου και ξεκινάει κάθε χρόνο τον Σεπτέμβρη. Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος και ο χαιρετισμός του Προέδρου, του καλλιτεχνικού μάλλον διευθυντή, με συγχωρείτε, του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, του κ. Αντώνη Παπαδόπουλου, που υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως το Φεστιβάλ Δράμας και φέτος έχει την τιμή να υποδέχεται τη σημαντικότερη παραγωγή ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Φαίνεται πως η κοινωνία της κρίσης υπογράμμισε, και θέλω να το τονίσω αυτό, η κοινωνία της κρίσης ενθαρρύνει, κινητοποιεί συνειδήσεις και πυροδοτεί καλλιτεχνικές ανησυχίες. Το ίδιο και η θεματολογία της κρίσης έρχεται ορμητικά στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, είπε αυτολεξή. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης έγινε και παρουσίαση φυσικά κάποιων νέων δράσεων του φεστιβάλ, όπως είναι το Pitching Lab, μια πολύ σημαντική δράση που ουσιαστικά αναφέρεται σε νέους παραγωγούς και τον τρόπο τον οποίο θα μπορέσουν, με τον τρόπο μάλλον, με ποιον τρόπο θα μπορέσουν μάλλον να βρουν ουσιαστικά παραγωγούς και χρηματοδότες για την ταινία τους. Στα επόμενα δελτία, ίσως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεός, να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία και από τις ταινίες και από το διεθνές διαγωνιστικό και από το ελληνικό εθνικό διαγωνιστικό, Γιάννη. Λοιπόν, Δημήτρη Καστόρη, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ ευχαριστούμε θερμά. Θα είμαστε λοιπόν σε θέση, κυρίες και κύριοι, και τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα δελτία ειδήσεων, να σας δίνουμε περισσότερες εικόνες, περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με έναν πραγματικό θεσμό για την Βόρεια. Όχι μόνο για τη Βόρεια, ένα πραγματικό θεσμό για ολόκληρη τη χώρα. Μιλάμε για, ακούσατε τους αριθμούς των συμμετεχών, 209 επιλέγησαν για το ελληνικό διαγωνιστικό κομμάτι, 52 για το διεθνές, με συμμετοχές μέχρι και από Κούβα και από Ινδία. Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, οδεύοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο του δελτίου μας. Συνέχισε το αδιάκοπο ταξίδι που έχει ξεκινήσει σε ολόκληρη τη χώρα, νησιωτική και υπηρετική, η φλόγα της Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Ο βωμός της άναψε και στην Αλεξανδρούπολη με την πολύ δυναμική συμμετοχή των ατόμων του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρίας, του Νομού Εύρου αλλά και άλλων εθελοντών. Το μήνυμα ένα και ρητό πως λίγα λεπτά από την ζωή μας μπορούν να σώσουν μέσω δωρεάς αίματος ή μυελού των οστών έναν άνθρωπο. Μια φλόγα που δεν πρέπει να σβήνει, μια φλόγα που κάθε χρόνο
δίνει και περισσότερο δύναμη στον κόσμο για να δώσει αίμα. Είναι η ελπίδα για να μπορέσουμε να σώσουμε έναν συνάνθρωπο, να συντονιστούμε, να οργανωθούμε και να καταφέρουμε να βοηθήσουμε γενικότερα τη χώρα. Οι ανάγκες της χώρας μας δεν κάνουν διακοπές, εμείς πρέπει πάντα να είμαστε σε ετοιμότητα. Η λαμπαδιδρομία αυτή είναι πανελλήνια, εδώ και 2 μήνες οργώνει όλη την νησιωτική και στερεά Ελλάδα. Η Ομοσπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών εδώ και 14 χρόνια οργανώνει αυτή την κίνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε όλοι συντονισμένα το μήνυμα αυτό της δωρεάς οργάνων. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Εύρω για άλλη μια φορά είναι δίπλα στους εθελοντές ομοδότες. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο των αιμοδοτών του νομού της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Τάσο Κοντακίδη. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Πιστεύω και στο μέλλον θα κάνουμε πολλές ωραίες δράσεις για το κοινό και για το καλό όλων μας. Όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε φυσικά ότι το αίμα στον οργανισμό είναι το α και το ω. Εμείς σαν σύλλογος με την δράση και με τη συμπαράστασή μας είμαστε πάντα κοντά τους για μία ακόμη φορά. Τους ευχαριστούμε και να είναι πάντοτε έτσι οι δραστήριοι. Χαιρόμαστε και προσπαθούμε καθημερινώς η ομάδα των ατόμων με αναπηρία να πολλαπλασιαστεί έστω και από τους γονείς και των παιδιών αυτών. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Το εμφάλιο αίμα είναι πλαστοκύτταρα που υπάρχουν πάνω στον εμφάλιο λόρο, τα οποία μπορούν να αντικαταστήσουν το μυαλό των οστών, καθώς δεν χρειάζεται ο δότης να είναι 100% συμβατός με το δέκτη. Έτσι, θα πρέπει να ζητάνε οι μέλουσες μητέρες να φυλαχθεί αυτά τα πλαστοκύτταρα, το εμφάλιο αίμα δηλαδή, για να σώσουμε κάποιες ζωές. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.